Ενή που μετά από στην ουσία 1,5 χρόνο καταφέρνουμε να έχουμε κοντά μας με φυσικό τρόπο τους δρομείς μας, γιατί το περσινό Olympic Tehran είχε γίνει σε virtual μορφή όπως ξέρουμε. Και νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες της διοργάνωσης, γιατί δεν είναι μία απλή καθημερινή διοργάνωση, πλέον έχουμε τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά, έχουμε τα ειδικά μέτρα ασφάλειας που πρέπει να πάρουμε, αλλά παρόλα αυτά είμαστε πραγματικά χαρούμενοι, γιατί επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Και αυτό είναι σημάδι ζωής και σημάδι έτσι χαράς και ευτυχίας για όλους μας. Το Olympic Day Run επιστρέφει φέτος, καθώς πέρυσι μετά από τις συνεχόμενες αναβολές δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθεί η διοργάνωση. Πώς ήταν για εσάς ως διοργανωτές αυτή η περίοδος των δύο ουσιαστικά χρόνων χωρίς τον αγώνα που έχει αγαπήσει η πόλη? Εμείς πέρσι κρατήσαμε τη διοργάνωση. Την κάναμε γιατί πραγματικά δεν θέλαμε να φύγει από τη σειρά το 2020, παρά το γεγονός ότι δεν θα μείνει ευχάριστα στη μνήμη μας. Μετατράπηκε σε virtual και είχαμε και πάρα πολλές συμμετοχές, είναι αλήθεια, όπου κανείς έτρεχε κατά μόνας. Αυτό που μας έλειψε πάρα πολύ, γιατί δύο χρόνια αυτό μας έλειψε επί της ουσίας, ήταν η φυσική επαφή με τους δρομείς, η κοντινή επαφή, η φυσική παρουσία. Και αυτή η χαρά, η χαρά του μαζικού αθλητισμού. Φέτος νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, θα είμαστε όλοι μαζί και θα χαρούμε αυτό το οποίο η καραντίνα νομίζω μας το απέδειξε, ότι είναι η χαρά της ζωής, είναι η ψυχική και σωματική ευεξία. Θα περπατήσουμε, θα τρέξουμε, θα αθληθούμε και θα ξανανιώσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Κυρία Ουδατζή, οι εγγραφές είναι ανοιχτές. Υπάρχει κάποιο όριο σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, αλλά και τι μέτρα θα τηρηθούν? Αλλά θα ήθελα να μας πείτε και πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει φυσικά συμμετοχή για να λάβει μέρος στο Olympic Day Run. Λοιπόν, οι εγγραφές είναι καταρχήν να πούμε ανοιχτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Άρα πρέπει να σπεύσουμε να γραφτούμε, γιατί θα χάσουμε αλλιώς αυτή τη μοναδική ευκαιρία να τρέξουμε δίπλα σε Ολυμπιονίκες μας και Παραολυμπιονίκες μας. Γιατί έχουμε την υποστήριξή τους και την συμμετοχή τους. Και μάλιστα φέτος θα είναι και η αθρώα συμμετοχή. Να πω ότι οι εγγραφές γίνονται στο www.olympic.gr και εφόσον κάποιος βρει πρόβλημα, μπορεί απλά να μας πάρει ένα τηλέφωνο στο 2310-96-85-31 να τον βοηθήσουμε ή να έρθει κατευθείαν στο Ολυμπιακό Μουσείο και επίσης να τον βοηθήσουμε στην εγγραφή. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι είναι προφανώς ότι επειδή επιστρέφουμε μέσα στην κανονικότητα αλλά με ασφάλεια και ακολουθώντας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΣΕΓΑΣ και επειδή ο αγώνας μας μπήκε και στο διεθνές καλεντάρι του ΕΙΜΣ, καλό θα ήταν να προσέξουμε να είμαστε εμβολιασμένοι, να μην μας έρθει κάποιος ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να διαφυλάξουμε τους γύρους μας. Και αυτό είναι μια οδηγία του ΣΕΓΑΣ και εμείς την τηρούμε, αποφασίσαμε να την τηρήσουμε αυστηρά. Δηλαδή, κάποιος που έχει ενδεχομένως κάποιο τεστ μοριακό ή rapid δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Olympic Day Run? Δυστυχώς, με βάση αυτές τις οδηγίες, όχι. Ή εμβολιασμένος ή να έχει νοσήσει το τελευταίο 15ήμερο, κάτι το οποίο απευχόμαστε βεβαίως όλοι, αλλά μόνο έτσι. Διότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλίσουμε τις συνθήκες ασφάλειας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ακολουθήσει και ο Μαραθώνιος στην Αθήνα. Και οφείλουμε κι εμείς, γιατί είναι μια επίσημη διοργάνωση και μάλιστα συνδιοργανωτής είναι και ο ΣΕΓΑΣ και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οπότε οφείλουμε να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί και για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τους συνανθρώπους μας. Κυρία Ουδατζή, κλείνοντας την κουβέντα, θα ήθελα να μιλήσουμε και για το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Αν και λίγο πριν την εβδομάδα πριν τον αγώνα, θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να μας πείτε πόσες θα είναι οι διαδρομές και τι χιλιομετρική απόσταση θα έχει ο κάθε αγώνας. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε τρεις διαδρομές. Θα είναι 2 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα. Οπότε καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του κοινού μας, υπό την έννοια ότι τα 2 χιλιόμετρα απευθύνονται στον άνθρωπο ο οποίος θέλει απλά να έχει μια ελαφριά ήπιας μορφής άθληση. Να πω επίσης ότι στα 2 χιλιόμετρα δίνουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε, γιατί φέτος ανακοινώσαμε και μια συνεργασία η οποία θα αποκτήσει και ένα πιο μόνιμο χαρακτήρα με το χαμόγελο του παιδιού. Στα 2 χιλιόμετρα με μια πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση βοηθάμε το έργο αυτού του οργανισμού και δίνουμε χαρά και χαμόγελα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Και από εκεί και πέρα έχουμε το πεντάρι, το κλασικό πεντάρι που είναι για λίγο πιο δυνατούς αθλητές και συμμετέχοντες και φυσικά το δεκάρι, το οποίο είναι απευθύνεται σε λίγο πιο έτσι, οργανωμένους αθλητές και λίγο πιο πορωμένους, ας πούμε, δρομείς.
Όλα αυτά ξεκινάνε, η κίνηση θα είναι από τις ομπρέλες, από το σύγχρονο σύμβολο, αν μου επιτρέπετε να πω, της πόλης, τις ομπρέλες του κλίπ του Ζουγκολόπουλου. Θα είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή, η οποία σκοπεύουμε να αναδείξει τουριστικά την πόλη μας. Να μην ξεχνάμε, το Olympic Day Run δεν είναι μια απλή διοργάνωση. Είναι καταρχήν μοναδική στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα γίνεται σε άλλες 200 χώρες στον κόσμο. Πάνω από 4 εκατομμύρια δρομέων συμμετέχουν σε αιτήσια βάση σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι όλο αυτό υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Είναι ο μοναδικός αγώνας δρόμου, ο οποίος φέρει το πιο αναγνωρίσιμο και αναγνωρισμένο brand name διεθνώς σε αυτόν τον Ολυμπιακό κύκλο. Άρα είναι μια μεγάλη τιμή για την πόλη μας και για τη χώρα μας, που πραγματικά μας δίνει τη δυνατότητα να την αναδείξουμε στον παγκόσμιο Ολυμπιακό αλλά και τουριστικό χάρτη, γιατί ξέρουμε ότι ο αθλητισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία ανέρχεται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Και είναι νομίζω και η καλύτερη ευκαιρία για την πόλη μας να διαφημιστεί μέσω του Olympic Day Run. Κυρία Ουδατζή, εκπλήξεις θα έχουμε. Δεν θέλω να μου τις πείτε αναλυτικά για να τις κρατήσουμε για την επόμενη φορά, αλλά μου απαντήσετε με ένα ναι ή ένα όχι αν θα υπάρχουν εκπλήξεις την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου. Κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε. Πραγματικά θα ήθελα να σας φωνάξω με μεγάλη φωνή, με πολύ δυνατή φωνή. Ναι, θα έχουμε. Είναι λίγο αυτά τα πρωτόκολλα. Είναι λόγω όλα αυτά τα μέτρα ασφάλειας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, υποσχόμαστε. Και αν δεν τα καταφέρουμε για φέτος, υποσχόμαστε του χρόνου πραγματικά να είναι μια τεράστια γιορτή αθλητισμού, γιατί πραγματικά έχει συσσωρευτεί πολύ κόπωση για όλους μας και θέλουμε πραγματικά να εκτονωθούμε και αυτό είναι ένα εξαιρετικό μέσο εκτόνωσης για όλους μας. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά την εβδομάδα πριν την 26η του μήνα, όπου θα γίνει και το Olympic Day Run. Κυρία Ουδατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ακόμα υπάρχει και περιθώριο να το τονίσουμε μέχρι τις 15 του μήνα, μόνο για εμβολιασμένους ο αγώνας. Καλό σας βράδυ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Καλό σας βράδυ.